Νομίζω ότι δεν είναι πρωτοτυπία να πούμε στη Βουλή ότι προχωράμε σε μια διαδικασία, δικαστική καθαρά διαδικασία, στην οποία κανονικά η Βουλή δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται. Και δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται, διότι ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να λογοδοτεί στο φυσικό του δικαστή. Αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται νόμος περί ευθύνης υπουργών και φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας και η συνταγματική διάταξη που είναι κατασκεύασμα του ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς τα οχήματα εκείνα για να υπάρχει συγκάλυψη, για να υπάρχει ατιμωρησία των ενόχων, για να υπάρχει τελικά εμπεγμός του λαού. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο έχουν προκρίνει. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο έχουν προκρίνει και αυτό είναι το σύστημα με το οποίο ο κύριος Βενιζέλος πριν από 2 χρόνια αθώωνε τον κύριο Τσοχατζόπουλο για αδικήματα που είναι σήμερα στη φυλακή. Αυτό είναι το σύστημα με το οποίο σήμερα πιστεύουν ότι και αυτοί θα αθώθουν, ότι και σε αυτούς δεν θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Ακούσαμε ένα εξωφρενικό επιχείρημα από τον κύριο Νεράτζη. Δεν μας έχει ο κύριος Νεράτζης συνηθίσει σε τίποτα άλλο, ιδίως στην Επιτροπή όπου προείδρευε, ότι δήθεν εδώ πρέπει να είναι κάποιος ή βλάκας ή ηλίθιος για να αποδεχτεί την πρόταση αυτή για τον εαυτό του. Διότι ακούστηκε και από τον Μανώλη Γκλέζο και από άλλους ομιλητές ότι το καλύτερο για τον κύριο Βενιζέλο θα ήταν να αποδεχθεί αυτή την πρόταση και αν έχει πεποίθηση της αθότητας του να αθώθει κατά τη διαδικασία. Δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη, η οποία για το 1 εκατομμύριο του συζύγου της είπε ναι να αρθεί η βουλευτική μου ασυλία από τη Βουλή και να δώσω λόγο στη δικαιοσύνη, αυτή τι είναι? Και μιλάω για την κυρία Μπακογιάννη που είναι στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Νεράτζη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά που γίνονται συνιστούν ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Τελικά ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι και κυρίως ο κύριος Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ που έχει δώσει ρέστα στη διαφθορά και στη διαπλοκή που θέλουν να μην τους αγγίζει κανένας? Ένα παιδί που οδηγεί ένα μηχανάκι χωρίς δίπλωμα θα πρέπει να δίνει λόγο στη δικαιοσύνη. Ένας υπουργός όμως, ο οποίος δεν πρωτοκολλεί, ο οποίος δεν ελέγχει, ο οποίος παραπλανά τη Βουλή κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος παίρνει τα κρατικά έγγραφα στο σπίτι του, αυτός δεν πρέπει να λογοδοτεί. Γιατί τότε έχουμε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η λίστα Λαγκάρντ αποτελεί τον καθρέφτη ενός συστήματος εκμετάλλευσης, όπως είναι το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά και ενός συστήματος κλεπτοκρατίας, που λειτουργεί διαχρονικά προς όφελος του συστήματος διαπλοκής, δηλαδή της Ιερής Τριάδας. Μεγάλο κεφάλαιο, πολιτικό προσωπικό που το εξυπηρετεί, πρόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παραπλάνηση του λαού. Σας κατηγορούμε ευθέως για συγκάλυψη. Και η συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε από τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος επενέβη και διέγραψε προληπτικά 2 βουλευτές του κόμματός του, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Δηλαδή αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα. Και είπαν οι 2 βουλευτές ότι θα πράξουν, αυτό δεν άρεσε στον κύριο Κουβέλη και τους διέγραψε. Σας κατηγορούμε για συγκάλυψη, διότι αυτή τη στιγμή παραπέμπεται τον κύριο Παπακοσταντίνου μόνο για το αδίκημα της νόθευσης. Και όλα αυτά που λέτε εδώ, ότι δήθεν είναι υπεύθυνος που χάθηκε, που δεν πρωτοκολλήθηκε, που δεν έκανε και που δεν ξανάκανε, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κύριοι συνάδελφοι. Για ένα αδίκημα τον παραπέμπεται, για την νόθευση. Και σας... Το άλλο είναι, έρχεται επικουρικά, κύριε συνάδελφε.
Εάν δεν τιμωρείτε, με αυστηρότερη διάταξη ενεργοποιείτε το πλημελιματικό άρθρο της παράβασης καθήκοντος. Λοιπόν, αυτό που σας λέω, και διαβάστε τον ποινικό κώδικα. Διαβάστε τον ποινικό κώδικα. Το άλλο είναι υπεξαγωγή εγγράφου και δεν το έχετε. Γιατί όμως δεν το κάνετε αυτό το πράγμα για τον Παπα Κωνσταντίνου? Γιατί δεν τον παραπέμπετε για τα αυτονόητα, ότι πήρε ένα CD και δεν το πρωτοκόλλησε, ότι το έχασε, ότι δεν ήλεγξε? Διότι αν παραπέψετε τον Παπα Κωνσταντίνου για αυτά τα αδικήματα, τότε αυτόματα πρέπει να παραπέμψετε και τον Βενιζέλο για τα ίδια. Διότι τα ίδια αδικήματα έχει διαπράξει και ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατά την τρέχουσα βουλευτική περίοδο, συνδιασκεπτόμενος με τους άλλους δύο προέδρους και τον Υπουργό Οικονομικών και αναζητώντας ισοδύναμα μέτρα, δεν είχε ούτε την ευαισθησία, ούτε τέλος πάντων τη γνώση εντός εισαγωγικών να τους πει: εδώ έχω ένα αστικάκι και μία και ψάχνουμε ισοδύναμα, να τα δούμε να πάρουμε κάτι και από αυτό. Αυτά όλα δεν είναι ευθύνες? Είναι πολιτικές ευθύνες. Και αν είναι πολιτικές ευθύνες, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κατάσταση, για πείτε μου έναν πολιτικά ανεύθυνο Υπουργό Οικονομικών, ένα πολιτικά επικίνδυνο, όπως είναι ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος έπραξε όσα έπραξε με αυτά εδώ, πώς είναι δυνατόν σήμερα να συγκαθορίζει τις τύχες της χώρας μέσα από συσκέψεις των τριών πολιτικών αρχηγών? Αυτές δεν είναι πολιτικές ευθύνες? Πάντε, κύριε συνάδελφε. Τελειώνω. Κύριε συνάδελφε, ο κύριος Βενιζέλος μας είπε ότι δια της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ βάλετε το ΠΑΣΟΚ, βάλετε η κυβέρνηση και βάλετε η χώρα. Έχουμε μια νέα λουδοβίκια εκδοχή. Εγώ είμαι το ΠΑΣΟΚ, εγώ είμαι η κυβέρνηση, εγώ είμαι η χώρα. Αλλά ολοκληρώστε όμως, κύριε πρόεδρε, τώρα. Αλλά για κακή του τύχη ρωτάμε, πότε ο ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε την παραπομπή του με την πτώση της κυβέρνησης? Πότε? Ποτέ. Και ήρθε σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία για άλλη μια φορά ο κατασκευαστής του ψεύδους να πει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί στα κανάλια συνέδεσαν την κυβέρνηση, την παραμονή της κυβέρνησης στην εξουσία με την παραπομπή του. Θα πρέπει να καταλάβει όμως ο κύριος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει με τις πολιτικές ευθύνες. Διότι αν σήμερα ολόκληρη η Εθνική Αντιπροσωπεία του απευθύνει αυτή τη μορφή, που είναι πολύ βαριά και πολύ σκληρή, των πολιτικών ευθυνών, δεν θα μείνει και ατιμόρυτος όσον αφορά τις σοβαρότατες πολιτικές ευθύνες. Καταθέτω μόνο, κύριε πρόεδρε, στα πρακτικά ένα έγγραφο που μας είχε στείλει ο κύριος Βενιζέλος στην Επιτροπή Διαφανείας, για να δείτε τι ψέματα λένε, που αναφέρει μέσα ότι από την άνοιξη του 2010 η Γαλλία είχε παραδώσει τη λίστα Λαγκάρτ στην Ελλάδα. Παρακαλώ, αυτό, διότι μετά είχαμε οβιδιακή μεταστροφή, ότι η λίστα ήρθε το φθινόπωρο τελικά του 2010. Αυτά τα ολίγα, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ.